Αν υπάρχει ένα ομαδικό άθλημα που τα μήλα δεν πέφτουν κάτω από τη μηλιά αλλά κάτω από το φιλέ, αυτό είναι το βόλεϊ. Οι αθλητικές ιστορίες σας παρουσιάζουν σήμερα οικογένειες από το Ηράκλειο που αγάπησαν το συγκεκριμένο ομαδικό άθλημα και αυτό έφτασε από τον πατέρα στο γιο, από τη μητέρα στην κόρη ή και από τον πατέρα στην κόρη. Ξεκινώντας από ένα θρύλο του κριτικού βόλεϊ, τον Μάκη Μαριάτο, που έφτασε να αγωνιστεί κόντρα στην κορυφαία ομάδα του κόσμου στην εποχή του. Σερβίς λοιπόν με τον παλέμαχο αθλητή και προπονητή των επιτυχιών που καμαρώνει σήμερα την κόρη του Ροδάνθη και συνεχίζουμε ανάλογα. Καταρχάς ξεκίνησα να παίζω από το σχολείο. Εκεί, τέλος πάντων, κάποιος γυμναστής, ο οποίος ήταν ημιμαθής, ο Θεός να το συγχωρέσει φυσικά, από εκεί πήρα τα πρώτα μου βήματα. Μου μάθε δηλαδή, τέλος πάντων, την υποδοχή, αν και μου την είχε μάθει λάθος και πρέπει αργότερα να την διορθώσω. Τέλος πάντων, εκεί είχα τεράστιο άλμα, είχα προσόντα, σαν παιδί τότε, ξέρεις, ήμουνα 1,95 και ήμουνα 17 χρονών, 16. Έτσι ξεκίνησα. Αργότερα όταν πήγα Αθήνα, συνέχισα στο Μήλωνα. Και μετά, εφόσον ξεκίνησα, έδωσα εξετάσεις κάπου, δεν πέρασα, πήγα Φαντάρος. Φαντάρος λοιπόν πήγα στο Διδημότυχο πρώτα, μετά πήγα Ορεσιάδα. Τους παρακάλεσα λοιπόν από το Μήλωνα, με αφήσανε και έπαιξα στην Ορεστιάδα. Η Ορεστιάδα τότε ήταν Β' Εθνική και ήταν ανέβη Α. Λοιπόν, εγώ έπαιξα, βοήθησα την ομάδα, πήγαμε στα play-offs για να ανέβουμε και εκεί είχε έρθει ένας προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Σάββας ο Γκουλσάνοβιτς, και ήρθε για κάποιον άλλο βολεϊμπολίστα. Αλλά είπε στους άλλους ότι δεν μου κάνει κανένας, θέλω το νούμερο 11 της Ορεστιάδας. Ήρθανε λοιπόν στο ξενοδοχείο που μέναμε τότε, μετά το παιχνίδι που είχαμε ανέβει και είχα κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια τότε, και μου είπαν με συνοπτικές διαδικασίες, καλορίζικος, 16 Αυγούστου, κλεφτών και αμαρτωλών, ξεκινάει η προετοιμασία. Εγώ έμεινα... δεν είναι δυνατόν. Προσπάθησα να το συνειδητοποιήσω τι σημαίνει. Και μου λέει ο Αντωνάκης, καλή του ώρα, ο έφορος της Ορεστιάδας, μου λέει, παιδί μου, από τώρα είσαι, μου λέει, στον Παναθηναϊκό, άδεια καλορίζοντας κτλ. Και έτσι ξεκίνησα από τον Παναθηναϊκό, πέφτει από το 78 έως το 84, πήγα μετά στον Εθνικό Πειραιός, από τον Εθνικό Πειραιός πήγα στον Παράδεισο Αμαρουσίου, Αλφα Εθνική με το Στέλιο του Προσαλίκα. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Από εκεί, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, πήγα στα Ελληνικά Ναυπηγεία, πολύ καλή ομάδα. Πρωταγωνιστούσαμε. Μετά πήγα
της Φόντα Παιανίας, Αλφα Εθνική με Τάσο Κουμπλή και λοιπά, που είχε την καλή ομάδα, φαένα. Μετά ξαναγύρισα στον Εθνικό για ένα χρόνο, μετά γύρισα μεταγραφή στον Όφη. Κατέβηκα εγώ μεν, αλλά δεν ανέλαβα τον Όφη, τον ανέλαβα την άλλη χρονιά. Εκείνη τη χρονιά όμως πήρα την ΓΕΗ, πήρα κάποιους παίκτες, οι οποίοι δεν παίζανε κλπ. Και βγήκαμε πρωταθλητές εδώ και πήγαμε στη Ρόδο για τα play-offs. Τέλος πάντων δεν ανεβήκαμε διότι η Ρόδος είχε ανέβει, τέλος πάντων είχε ενισχυθεί πάρα πολύ. Τον άλλο χρόνο πήγα στον Όφη, πήραμε αίτητο το πρωτάθλημα εδώ και αίτητη τα play-offs μέσα από δύο play-offs κάναμε. Κάναμε ένα στη Σύρο, το οποίο κερδίσαμε όλες τις ομάδες. Και η Σύρος τότε, ξέρετε ότι είχε χορηγό το καζίνο της Ρόδου που είχε προσφέρει 40 εκατομμύρια ελληνικά λεφτά τότε. Είχαν πάρει παίκτες από Α' Εθνική, Β' Εθνική, αλλά εμείς είχαμε παίξει πάρα πολύ καλά. Ακολουθήσαμε το πλάνο, τους είχα πει εγώ ότι αυτούς, λέω, πρέπει να τους απομυθοποιήσετε. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Εντάξει, ήταν παίκτες καλοί, τους σεβόμαστε, αλλά δεν φοβόμαστε κανένα. Θα παίξουμε όπως παίζουμε εμείς. Όπως πήγαμε, πραγματικά κερδίσαμε 3-2. Κατεβήκαμε και τα τελικά play-offs, θα παίξαμε εδώ στο Ηράκλειο, αίτητη. Συνεχίσαμε στην άλλη κατηγορία, στον πρώτο γύρο αίτητη. Και πρώτη. Κάποια στιγμή τα παιδιά αρχίσανε να σου λέει τι γίνεται, πάμε πάλι για πρωτάθλημα, ανέβουμε Α. Λέω ρε παιδιά, εντάξει, συνεχίζουμε, λέω, και βλέπουμε. Τέλος πάντων ήρθε η πρώτη ήττα, κρατηθήκαμε, μείναμε την άλλη χρονιά πάλι στην κατηγορία, προσπαθήσαμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε ορισμένα πράγματα για να καλυτερέψουμε την ομάδα και να πάμε παραπάνω. Δυστυχώς τότε δεν βοηθηθήκαμε πάρα πολύ, ας πούμε, όσον αφορά τον μπάζι της ομάδος, να πάρουμε δύο παίκτες και να κάνουμε τη διαφορά, οπότε παραμείναμε εκεί. Και έτσι περάσαν ορισμένα χρόνια, έφυγα από τον Όφη εγώ, ανέλαβα μετά τον Ηρόδοτο τα παιδιά, πρωταγωνιστήσαμε και εκεί, πήγαμε στα play-offs τελικά και στο τελευταίο μάτς τα παιδιά, τα οποία ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα, δεν κατεβήκαν να παίξουν. Είχαν βγάλει εισιτήρια όταν ήταν σίγουροι ότι είχαμε πάρει το πρωτάθλημα. Στην έδρα μας και φύγανε. Αλλά δυστυχώς εδώ χάσαμε. Και δεν πήγαμε μετά να παίξουμε τον τελικό. Είναι Μάικς Μαριάτος, ένα όνομα, μια ιστορία στο κρητικό και στο ελληνικό βόλεϊ. Δεν ήταν μονόδρομος, όχι. Εγώ ξεκίνησα να είμαι στο χορό. Από μικρή ξεκίνησα μπαλέτο. Έκανα χρόνια, 11 χρόνια. Έβλεπα τον μπαμπά που τότε ήταν ενεργός, ότι ασχολιόταν, ότι πήγαινε, έπαιζε beach volley. Και σιγά σιγά, πιο πολύ τους καλοκαιρινούς μήνες, ξεκίνησα να πιάνω την μπάλα με τον μπαμπά μαζί, να μου δείχνει κάποια πράγματα. Ωστόσο όμως ποτέ δεν υπήρχε η πίεση ότι θα πάει το παιδί να παίξει βόλεϊ στο σπίτι. Κάποια στιγμή μόνη μου το ζήτησα, μόνη μου είπα ότι θέλω κάπου να γραφτώ, γιατί μου άρεσε στην παραλία που έπαιζα με τα άλλα παιδάκια, και κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι και μου άρεσε το πόσο ανταγωνιστικό ήταν το άθλημα, ότι δεν ήμουν μόνη μου όπως ήμουν στο χορό, μου άρεσε η ομαδικότητα που έβγαζε όλο αυτό. Και η ένταση του αθλήματος, γιατί όσο να είναι στο χορό δεν το είχα. Τώρα βγάζω τον εαυτό μου, βγάζω την ένταση που έχω σαν κοπέλα. Σίγουρα η Ροδάνθη και ο Δημήτρης, αλλά οι δεξιότητες της Ροδάνθης ήταν πολύ, πολύ παραπάνω από του Δημήτρη. Δηλαδή όταν την έφερνα, όταν ήμουν προπονητής στον Όφη και την έπαιρνα μαζί μου έτσι να περάσει λίγο η ώρα της, μέχρι να κάνουν ζέσταμα τα παιδιά, ήταν 4-5 χρόνια. Της πέταγα την μπάλα έτσι
Και από τις 10 την μπάλα μου, στις 8 μου την έστελνε εδώ, με μανσέτα. 5 χρονών. Λέω, αυτή θα παίξει. Στην άθληση, στην αγαπημένη άθληση, το σωματείο που θα πω με περιθάλπτη κάθε φορά που δεν είμαι καλά και χρωστάω πάρα πολλά στους ανθρώπους στην άθληση και στον κύριο Βαρδίκο που ξεκίνησα και μου έμαθε τα πρώτα απλά πράγματα και στον κύριο Μανολάκη μετά και στην κυρία Καλυδιώτη που πραγματικά με έχουν σαν παιδί τους και κάθε φορά ό,τι τους ζητούσα ήταν εκεί και με είχαν από κοντά. Αγαπημένο το σωματείο, μετά έφυγα φοιτήτρια και βρήκα το δρόμο μου σε άλλα σωματεία ανά την Ελλάδα πλέον. Ο αθλητισμός για μένα είναι κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Δεν θα το έβλεπα ποτέ σαν επάγγελμα, γιατί θα χανόταν η έγκλη του, θεωρώ. Είναι κάτι που κάνω πολύ για τον εαυτό μου. Είναι κάτι που με χαλαρώνει, είναι κάτι που το κάνω μετά τη δουλειά και ξεδίνω. Είναι αυτό που λέμε happy hour για μένα. Οπότε αν το συνέδεα με τη δουλειά, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Μου το έχουν ζητήσει να το κάνω. Πάντα διστάζω, ποτέ δεν θέλω να τα μπερδεύω. Είναι δουλειά και διασκέδαση. Εγώ επιλέγω να μένει διασκέδαση, να το κάνω όπως θέλω εγώ, να μην με δεσμεύει, γιατί δεν θέλω ποτέ όλο αυτό το συνέστημα και η αγάπη που τρέφω για τον αθλητισμό να μετατραπεί σε κάτι άλλο και ούτε θέλω να το διακινδυνεύσω. Οπότε παραμένω αθλήτρια. Σίγουρα ήταν η στιγμή που πήγα στον Παναθηναϊκό. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα, έτσι, για να πας σε ένα τόσο τεράστιο σύλλογο. Παύλος Γιαννακόπουλος, Κολοβός, μεγάλοι παίχτες, Κολιόπουλος Γιοργαντής, Μανουσάρης, Κουντάκος, Αστράς, Ηλιόπουλος. Δηλαδή, μιλάμε μεγάλα κεφαλαία. Μετά ήρθε Καζάζης, Φετζέρης και λοιπά με αυτή η παίκτη. Οι πληροφορίες μου λένε ότι κάποια στιγμή κατάφερες να μπλοκάρεις έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών με τεράστιες περγαμηνές και διακρίσεις με τη Σοβιετική Ένωση. Έναν δίμετρο ο οποίος ήταν τότε φόβος και τρόμος. Ναι, ήταν ο Σαβίν. Τότε που είχε βγει τρεις νομίζω φορές καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Και μόλις είχε ξεκινήσει το μάτς σε ΣΕΚΑ Παναθηναϊκός, παίζαμε τότε το πανευρωπαϊκό, είπα στον Κώστα δίπλα μου τον Κουντάκο, του λέω ρε εσύ να πηδήξουμε, να τον πιάσουμε, λέω τον πιάσαμε. Έτσι όπως πήδηξε λοιπόν, προφανώς μπορεί να πήδηξε και λίγο χαλαρά αυτός. Σου λέει εντάξει. Τον πιάνω και του ρίχνω μπλοκ στα πόδια. Την άλλη φάση συνεχίζεται και όπως είναι, γυρνάει την μπάλα, την παίρνει ένα μέτρο, μισό μέτρο πάνω από τον μπλοκ και τη χτυπάει με όλη τη δύναμη και είναι ο Νίκος ο Ηλιόπουλος εδώ στο ένα και την τρώει στη μούρη. Έματα, σταματάει το παιχνίδι. Και άρχισε με κυνήγα ο Νίκος. Μου λέει μην του ξαναμιλήσεις. Γιατί όταν του έπιασα εγώ τον μπλοκ, πανηγύρισα κιόλας μπροστά του, ξέρεις, με τον ψαρώσω. Και καλά να τον ψαρώσω. Και μην του ξαναμιλήσεις, μου λέει, με σκοτώσει, έχω παιδί. Αυτό ήταν το πιο ωραίο. Έτσι ένα γεγονός το οποίο το θυμάμαι πάρα πολύ, μέσα στη Μόσχα. Χάσαμε φυσικά 3-0. Εντάξει, εδώ προσπαθήσαμε και πήραμε ένα σετ στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι μας τα αφήσει. Ήταν η κορυφαία ομάδα στον κόσμο, όχι τότε, φυσικά. Από τους 6 που ήταν και οι 6 διεθνείς που παίζανε στην Εθνική Ρωσίας, η εξάδα τότε της ΤΣΣΚΑ Μόσχας
ήταν η εξάδα της Εθνικής. Εγώ όταν πήγε ο Μάκης στον Παναθηναϊκό, τότε γεννήθηκα το 78, γιατί άκουσα που λέει ότι πήγε στο 78. Βέβαια εγώ, επειδή εκεί πέρα είχαμε μεγάλη τριβή με το άθλημα, πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους που ανέφερε ο Μάκης, τους παλιούς παίκτες, τους πρόλαβα, τους έφτασα έστω και στα τελειώματά τους. Ναι, εγώ ξεκίνησα από το Σουφλί, από τον Εύρο Σουφλίου, σαν μικρός. Στα 16 πήρα μεταγραφή στην Αλεξανδρούπολη, στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, και εκεί έκανα μια πορεία στην Α1 ανδρών 12-13 χρόνων με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Μεγάλες στιγμές, νίκες με τον Ολυμπιακό, ήταν τότε η καλύτερη επαρχιακή ομάδα η Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα ήρθε και η εθνική ομάδα στα 17, πήγε εθνική ομάδα. Με την Εθνική Ελλάδος λοιπόν εκεί είχαμε κάποιες διακρίσεις, ένα δεύτερο πανευρωπαϊκό μετάλλιο στο Πούχοφ σαν, με την Εθνική Παίδων, στην Τεχεράνη δεύτερο παγκόσμιο με την Εθνική Παίδων και με τους εφήβους πρώτο βαλκανικό στην Οριστιάδα. Με τον Δημήτρη θα κατέβουμε Πανελλήνια, θα κάνουμε ένα τουρνές σε όλη την Ελλάδα να παίξουμε για τους κουτσούς, είπες, Δημήτρη, μπιτσβόλι, για τους κουλούς. Και πότε στα χρόνια τα δικά σου παίζατε μπιτσβόλι? Παίζαμε, ναι, παίζαμε. Αλλά παίζαμε 3-3. 3-3. Γινόταν μεγάλες μάχες. Τότε γινόταν, ξέρεις, δεν γινόταν πρωτάθλημα όπως γίνεται τώρα. Το ξεκινήσαμε σιγά-σιγά σε παραλίες. Δηλαδή παίζαμε στον Αστέρα της Βουλιαγμένης και ήταν 2.000 κόσμος με στοιχήματα απ' έξω. Ποια ομάδα θα κερδίσει? Με τον Νίκο ήμασταν και συμπαίκτες στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης 2 χρόνια. Έκανε τη μεγάλη του καριέρα στην Οριστιάδα, μετά έφυγε, πήγε στον Παναθηναϊκό, στον Ηρακλή στην Ιταλία και στο τέλος είχε έρθει, παίξαμε μαζί στον Εθνικό. Ο Νίκος ήταν... για μας ήταν... συγκινούμε το λέω, ήταν... αυτόν που θαυμάζαμε, ήταν το πρότυπό μας. Ναι. Και μετά φτάσαμε να είμαστε συμπαίκτες, φτάσαμε να βγαίνουμε έξω μαζί, φτάσαμε να συναναστρεφόμαστε καθημερινά μαζί. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν για το βόλεϊ ένας σοβαρός σταθμός. Την εποχή εκείνη, μαζί με τον Μάριο τον Γκιούρδα και με μια ομάδα που είχε γίνει το Κοσμοβόλεϊ το 1994, που είχαμε και μια διάκριση, πήγαν ένα βήμα περισσότερο το βόλεϊ. Το 2011 ήρθα στον Όφι σαν παίκτης, παράλληλα με τη δουλειά, γιατί είμαι και στο σχολείο, στο δημοτικό σχολείο, είμαι γυμναστής, και έτσι ξεκίνησε αυτή η τριβή με την Κρήτη. Τι αισθάνομαι κριτικός 100%, δεν τίθεται θέμα σε αυτό. Έχει γίνει μια ζύμωση περίεργη, φοβερή, και όλο μου το είναι δοσμένο εδώ. Και με τα Νόγια και με τους Ξυλούρες, με τους Κεφαλογιάννηδες, είναι οι άνθρωποι μου, είναι, δουλεύω και στα Νόγια στο σχολείο, και είναι σαν το σπίτι μου εδώ, που όπως λέω δεν φεύγω ούτε για διακοπές. Η κόρη δείχνει να περνάει καλά εδώ, θα κάνει ό,τι αυτή νομίζει καλύτερο, αλλά νομίζω ότι έχει βρει ένα ωραίο περιβάλλον εδώ και το χαίρεται και ζει καλά.
Εγώ έμαθα στην Αλεξανδρούπολη το βόλεϊ. Πραγματικά από τότε που ήμουν στο καρότσι, ήμουν μες στο γήπεδο, λόγω του πατέρα μου. Έτσι δεν μπορούσα να αποφύγω να είμαι μέσα στο βόλεϊ και ήθελα από πολύ μικρή να ακολουθήσω αυτό το άθλημα. Αλλά έχω περάσει από όλα τα αθλήματα μέχρι να καταλήξω στο βόλεϊ. Αλλά είμαι σίγουρη. Δηλαδή, έχω πάει τένις, κολυμπητήριο, στίβο. Αλλά οι γονείς μου έλεγαν να τα κάνω όλα. Δηλαδή δεν με ανάγκασαν να είμαι ντε και καλά μέσα στο χώρο του βόλεϊ. Είναι ωραίο να μαθαίνεις όλα τα αθλήματα. Γενικά το καλύτερο πράγμα στη ζωή νομίζω είναι ο αθλητισμός. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ πια τον εαυτό μου χωρίς να αθλούμαι. Η Ιωάννα έχει παραστάσεις πολλές, γιατί έβλεπε από τότε που γεννήθηκε από το καρότσι βόλεϊ και έβλεπε βόλεϊ σε υψηλό επίπεδο. Είτε το ήθελε είτε δεν το ήθελε, αναγκαστικά πήγε προς τα εκεί χωρίς να την πιέσω. Εγώ δεν την πίεσα ποτέ, ούτε και την προπόνησα ποτέ. Γιατί έχω μια φιλοσοφία ότι οι μπαμπάδες πρέπει να είναι μακριά από τα παιδιά, πρέπει να τα αφήνουν στους προπονητές. Αν και θα μπορούσα να την προπονήσω και να τη στηρίξω περισσότερο τεχνικά, αποφάσισα να είμαι ένα βήμα πίσω και να έχω μόνο μια ψυχολογική υποστήριξη στο παιδί και να αφήσω άλλους ανθρώπους να ασχοληθούν με το προπονητικό. Δεν την πίεσα εννοείται καθόλου. Συμβουλές όμως. Ναι, βέβαια. Δεν την πίεσα, αλλά αναγκαστικά μπήκε στο χώρο και αυτή. Χαίρομαι που προοδεύει, χαίρομαι που κάνει πράγματα και κάθε φορά κάνει πράγματα και με διαψεύδει, δηλαδή κάνει περισσότερα από όσα περιμένω, βολεϊκά εννοώ. Και εντάξει, δεν θέλω και κάτι άλλο, είμαι χαρούμενος σε αυτό που κάνει. Παράλληλα, στα μαθήματά της είναι μια πάρα πολύ καλή μαθήτρια, προσιλωμένη και σε εκείνο το στόχο της. Οπότε προχωράμε μια χαρά. Ανεβήκαμε πρώτη φορά το 18, νομίζω 18-19, στη Volley League, στη μεγάλη κατηγορία. Ξεκινήσαμε, κάναμε τρεις προσπάθειες ανόδου. Την πρώτη χρονιά πήγαμε στα μπαράζ ανόδου, αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεύτερη χρονιά είχαμε κάποιους τραυματισμούς, αλλά επιμείναμε με το Δανδάλι το Γιάννη. Και την τρίτη χρονιά ήρθε η δικαίωση και βγήκε η ομάδα στη μεγάλη κατηγορία πρώτη φορά. Μετά έμεινα στη μεγάλη κατηγορία για ένα χρόνο προπονητής, ώσπου πια άλλαξα ρόλο και πέρασα στο να είμαι γενικός αρχηγός σε όλο τον οργανισμό του βόλεϊ. Τώρα ο βραχυπρόθεσμος στόχος μας είναι να τα πάμε καλά με την ομάδα που είμαι τώρα, αλλά επειδή το άθλημα μου δίνει χαρά, αυτό θέλω να κάνω και στην υπόλοιπη ζωή μου, να είμαι μέσα στο άθλημα για να περνάω εγώ καλά. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια οικογένεια άκρως αθλητική και μάλιστα μέσα στον χώρο του βόλεϊ όλοι. Ο πατέρας μου και τη μάνα μου γνωρίστηκαν από το βόλεϊ. Ήταν παίκτες αθλητές του βόλεϊ στη Ρωσία. Εκεί γεννήθηκα. Γνωρίστηκα μέσα του βόλεϊ. Ο πατέρας μου, όταν γυρίσαμε πίσω στην Ελλάδα, ήταν και ο πρώτος μου προπονητής. Από αυτόν ξεκίνησα το βόλεϊ και πήρα όλη την αγάπη και το πάθος για το άθλημα. Ο πατέρας μου, του Χατζηπαναγή, ήταν συμπαίκτες στο Παχτακόρ, στην ομάδα ποδοσφαίρου πριν επαναπατριστεί ο πατέρας μου και έρθει ο Χατζηπαναγής. Ήταν συμπαίχτες. Αλλά ασχολήθηκε μετά με το βόλεϊ ο πατέρας μου. Όταν λοιπόν ήρθαμε και πήγαμε, ήμασταν στην Εμέα. Ο πατέρας μου ανέλαβε την τοπική ομάδα της Εμέας και εγώ και η αδερφή μου, στα 13 μας, η αδερφή μου στα 12, αρχίσαμε να αγωνιζόμαστε για την ομάδα της Εμέας. Εκεί κάναμε τα πρώτα βήματά μας. Ασχοληθήκαμε πάρα πολύ ενεργά όλη η οικογένεια με το βόλεϊ, ο πατέρας μου, η μητέρα μου, η αδερφή μου, εγώ. Μετά πήγαμε στα Τρίκαλο που είναι η γενέτειρά μας, εκεί μείναμε, παίξαμε μερικά χρόνια ακόμα και εγώ και η αδερφή μου στο Ασκληπείο Τρικάλων και μετά σαν φοιτητής πλέον έπαιξα στη Χάνθ. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τις παραστάσεις που είχαν οι προηγούμενοι ο Μάκης και ο Δημήτρης, διότι δεν έπαιξα σε τόσο πολύ υψηλό επίπεδο, αγωνίστηκα μέχρι Β' Εθνική. Αλλά το πάθος με το βόλεϊ με έκανε να είμαι 37 χρόνια ακόμα στο άθλημα. Δηλαδή από τη μέρα που ξεκίνησα 13 μου μέχρι τώρα δεν υπάρχει μέρα ή σεζόν που δεν έχω ασχοληθεί με το βόλεϊ.
πριν μερικά χρόνια ξεκίνησα τη διαδικασία να κάνω ένα πιο μικρά και πιο οργανωμένα τμήματα και να ασχοληθούμε πολύ πιο ενεργά και πιο συστηματικά με το beach volley, γιατί έβλεπα ότι υπάρχει ο δρόμος για διάκριση και τα παιδιά από εδώ, από το Ηράκλειο, να μπορέσουν να κάνουν ένα βήμα παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι ορόσημο ήταν η διάδα που ξεκινήσαμε με τη Γεωργίνα και την Ιωάννα, Αντωνακάκη, Περδικάκη, με τις οποίες πήγαμε και δύο πανευρωπαϊκά. Μία από τις καλύτερες στιγμές ήταν όταν παίξαμε στο δεύτερο πανευρωπαϊκό μέσα στη Σμύρνη και κερδίσαμε στον αγώνα την τουρκική, αντίστοιχη τουρκική ομάδα. Και είδα ανθρώπους μεγάλους σε ηλικία, οι οποίοι είχαν ρίζες ελληνικές, να έρθουν και να μας δίνουν συγχαρητήρια και να κλαίνε. Και μάλιστα σηκώσαμε και την ελληνική σημαία τότε μέσα στη Σμύρνη, που είναι ορόσημο για μένα αυτό. Το έχω δηλαδή στην άκρη του μυαλού μου πάντα. Μετά ήρθαν και οι υπόλοιπες διάδες. Κάναμε πολύ καλές διάδες. Με αποκορύφωμα πρόπερση στο Πανελλήνιο K19 είχαμε 4 διάδες στις καλύτερες διάδες της Ελλάδος. Και ακόμα ένα πανευρωπαϊκό μαζί με την Φετφατζή και την Κοντζεδάκη. Γενικά και στο beach volley έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια αρκετές διακρίσεις. Έχει και τα θετικά του, αλλά έχει και τα αρνητικά του, γιατί στις προπονήσεις, οι εντάσεις πέφτουν όλες πάνω μου. Αλλά εντάξει, τα βρίσκουμε γιατί έχουμε καλή συνεννόηση και με βοηθάει πολύ και εντός και εκτός γηπέδου, διότι συζητάμε συνέχεια στο σπίτι για τις προπονήσεις, για τους αγώνες, μπορούμε στους αγώνες να συνεννοούμαστε πάρα πολύ καλά, οπότε έχει και τα θετικά του. Και οι δύο κόρες μου ασχολούνται με το άθλημα, η μεγάλη μου είναι φοιτήτρια. Ήμασταν μαζί στη ΓΕΗ, τώρα έχει πάει φοιτήτρια, είναι στη Ρόδο και παίζει στη Ρόδο. Η μικρή την έχω από μωρό μου μαζί μου, την έχω στον Όφι. Έχει ξεκινήσει τα βήματα της στο αγωνιστικό, παίζει παγκορασίδες και σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει και στα νερά του γυναικείου και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Το beach volley μου αρέσει πάρα πολύ. Από μικρή, από μωρό, βλέπω τον μπαμπά μου να παίζει. Με άφηνε δίπλα στη γωνία έτσι στην άμμο και έπαιζα εγώ και τον έβλεπα να παίζει. Και φέτος παίξαμε πρώτη χρονιά με τη συμπαίχτρια μου, τη Σαβίνα. Κατεβήκαμε σε αγώνες έτσι, αγωνιστικά και τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Βγήκαμε, νομίζω, πέμπτη στην Κρήτη. Και θέλω να φτάσω να το κυνηγήσω και το beach volley και το volley, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει και με κάνει χαρούμενη. Τρία κορίτσια έχουμε αυτή στην Εθνική. Δύο είναι στην Εθνική των Κορασίδων, είναι η Εμμανουέλα Πιτσούλη και η Εύη Πρινιωτάκη. Και έχουμε και μία ακόμα η οποία είναι στο Μουζάκι, προετοιμάζεται με την Εθνική Παγκορασίδων στην προεπιλογή, η Κωνσταντίνα η Παπαδάκη, που είναι 14 χρονών. Είμαστε πάρα πολύ περηφανικοί για τα τρία αυτά παιδιά, για την εξέλιξή τους και για την όρεξη που δείχνουν και για τον τρόπο που προπονούνται μέσα στο γήπεδο. Και αυτό είναι το μυστικό για να πάνε όλοι οι αθλητές στο επόμενο επίπεδο. Να δουλεύουν σκληρά, να έχουν όρεξη, να προσέχουν και να στηρίζουν η μία την άλλη. Όλα αυτά τους τα δίνουμε στον Όφι και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και ανάλογη συνέχεια. Το μικρόβιο του αθλητισμού είχε μπει από τότε που ήμουν μικρός, από το σχολείο. Και μάλιστα ήμουν σε ένα σχολείο που είχε τη δυνατότητα να κάνεις περισσότερα του ενός σπορ, δεν χρειαζόταν να εξειδικευθείς τόσο πολύ. Εγώ έπαιζα και βόλι, είχα προπονητή στο σχολείο τον προπονητή των επιτυχιών της Εθνικής, τον Θανάση τον Μαργαρίτη, ο οποίος
Αυτός ήταν ο άνθρωπος που τράβηξε πολλά παιδιά από το σχολείο τότε να έρθουν στο βόλι. Έπαιζα και λίγο ποδόσφαιρο βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό, μέχρι πολλά χρόνια. Έχω παίξει και λίγο εθνική νέων εκεί, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Όλα καλά. Μιλάμε στην Αθήνα. Μιλάμε στην Αθήνα την εποχή του 70-80, έτσι. Στο Ηράκλειο ήρθα το 84 και βρήκα τότε ως κλειστό γήπεδο το γήπεδο του Τετάρτου Γυμνασίου Λυκείου μόνο, δεν υπήρχε άλλο κλειστό τότε και μάλιστα το δάπεδό του θυμάμαι ότι ήταν με μοσαϊκό, δεν είχε καν το πλαστικό που στρώθηκε αργότερα εκεί. Πολύ μετά, 1-2 χρόνια μετά το 86 αν θυμάμαι καλά, φτιάχτηκε εδώ το Λίντο με την αρχική του μορφή, χωρίς τις ξύλινες εξέδρες γύρω γύρω, με το πλαστικό το πράσινο κάτω. Φάνταζε τεράστιο τότε, τώρα έχει περιοριστεί λίγο. Και σιγά σιγά αρχίσαμε κι εμείς εδώ, ξαναβρήκαμε τα πατήματά μας. Βρήκα τότε κι εγώ τη ΓΕΗ ως φοιτητής, γυμναστική Αίρος Ηρακλείου. Συνέχισα να παίζω εκεί, όπως είχα ξεκινήσει στην Αθήνα, στον Παπάγο. Και έπαιξα όσο μέχρι να πάρω το πτυχίο μου. Μετά, βέβαια, λόγω ειδικότητας μεταπτυχιακών, εξειδίκευση στην Αμερική, σταμάτησα τον αθλητισμό. Μπορούσα να αφιερώθηκα στο κομμάτι της ιατρικής. Και όταν πια μετά από πολλά χρόνια και έκανα και εγώ παιδιά, φρόντισα να τα σπρώξω στον αθλητισμό. Δοκίμασαν αρκετά σπορ, κατέληξαν και οι τρεις στο βόλεϊ. Οι δύο συνεχίζουν ακόμα και παίζουν ενεργά. Σίγουρα το οφείλω στον πατέρα μου, δηλαδή το ότι ασχολήθηκα με τον αθλητισμό, ο αδερφός μου, εγώ, η αδερφή μου. Φταίει ο πατέρας μας κυρίως, ενώ ήταν από μικρό στα γήπεδα, μας έβαλε και εμάς, μας άρεσε. Βέβαια, εγώ είχα ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο κυρίως. Ο αδερφός μου μεγάλος ασχολήθηκε πρώτος. Και εγώ πηγαίνοντας στις προπονήσεις, βλέποντας το κλίμα, γιατί το βόλι είναι ένα ωραίο άθλημα, είναι ένα πιο καθαρό άθλημα, επειδή έχω ασχοληθεί και με άλλα αθλήματα, έχω κάνει. Ναι, εντάξει, σε αυτές τις ηλικίες, τις πιο ευαίσθητες, δεν το σκεφτόμαστε αυτό. Βλέπουμε το κλίμα, πώς είναι το κλίμα. Ήταν πολύ ευχάριστο και σιγά σιγά μπήκα κι εγώ στην ομάδα από την πρώτη λυκείου. Ξεκίνησα και έπαιζα, παράλληλα με ένα άλλο άθλημα που έκανα. Στην πορεία συνειδητοποίησα ότι μου αρέσει πολύ περισσότερο. Αποφάσισα να ασχοληθώ πιο σοβαρά. Είμαι και προπονητής. Οπότε γενικά με αυτό ασχολούμαι. Είναι κάτι που είναι μέσα στη ζωή μου. Από μικρή έβλεπα και τα αδέρφια μου να παίζουν και πήγαινα και στους αγώνες τους. Πιστεύω και γύρω στο δημοτικό. Είπα κι εγώ να ξεκινήσω. Ξεκίνησα από τις ακαδημίες της ομάδας. Και στην πορεία, επειδή ένιωθα κι εγώ ότι μ' αρέσει και μου πάει αυτό σαν άθλημα, γιατί είχα δοκιμάσει και άλλα αθλήματα, το συνέχισα και έχουμε φτάσει εδώ που είμαστε τώρα. Αυτό που ονειρεύομαι για τα παιδιά μου είναι να μπορέσουν να ευχαριστηθούν τον αθλητισμό, να πετύχουν στη ζωή τους ό,τι επιθυμούν. Εμείς ως γονείς έχουμε την υποχρέωση να τους στηρίξουμε και να σεβαστούμε τις επιθυμίες τους, να τους βοηθήσουμε σε αυτό που θέλουν, να σταθούμε δίπλα τους. Όπως και αυτοί, όπως και εμείς θα έχουν και καλές στιγμές και κακές στιγμές, να τους στηρίξουμε στις κακές στιγμές, να τους συγχαρούμε στις καλές και να δούμε να παίρνουν και αυτά το δρόμο τους, όπως λέμε πάντα. Είναι επιμονή μου βάση, αυτό είναι το μόνιμο θέμα συζήτησης στο βόλεϊ. Εντάξει, είναι ευχάριστο όμως, γιατί έχεις να συζητήσεις, έρχεσαι και πιο κοντά και με την οικογένεια σε αυτό. Μετά από κάθε αγώνα, μετά από κάθε προπόνηση, υπάρχει η συζήτηση του τι θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερα, του κάποια βασικά λάθη που έπρεπε να μην είχαν συμβεί. Αλλά ναι, πλέον είναι κάτι φυσιολογικό, γίνεται συνέχεια. Ταλέντα εννοείται υπάρχουν και υπάρχουν πολλά, τα οποία εξελίζονται. Το πρόβλημα με την Κρήτη είναι ότι φτάνοντας στο σημείο που είναι για να κάνουν τη διαφορά, να το πω και έτσι, έρχεται η ηλικία που δίνουν πανελλήνιες και πρέπει τα περισσότερα φεύγουν. Αυτό είναι το πρόβλημα με την Κρήτη, ας πούμε, σαν και τον αθλητισμό κυρίως.
ότι φεύγουν τα περισσότερα παιδιά, χάνονται από το χώρο, ασχολούνται με τις σπουδές τους και κάπου χάνονται. Στόχους προσωπικούς κυρίως, να βελτιωθώ εγώ και με τη βελτίωση τη δική μου πιστεύω θα, και της κάθε μίας παίκτρας προφανώς, θα βελτιωθεί και η ομάδα. Γενικά δεν το βλέπω σαν κύριο, ας πούμε, να το πάω πιο επαγγελματικά ή κάτι τέτοιο. Το κάνω καθαρά για προσωπική ευχαρίστηση. Οι ΓΕΙ είναι ένα σωματείο στο οποίο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε να κρατήσουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σε καλό επίπεδο. Και το εννοώ τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, γιατί τελευταία έχουμε αρχίσει να μετατρεπόμαστε σε εταιρείες, γιατί τέλος πάντων αυτά είναι τα ζητούμενα από την πολιτεία. Προσπαθούμε πάντως να κρατήσουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό σε ένα οικογενειακό κλίμα. Είναι σημαντικό ότι περισσότεροι από αυτούς που είναι στη διοίκηση της ΓΕΙ έχουν και τα παιδιά τους εκεί. Και να συνεχίσουμε την παράδοση αυτή που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία 50 χρόνια τώρα ως σωματείο στην πόλη. Συνεχίζοντας όπως ένας καλός πασαδόρος, έπρεπε να παίξουμε και με μια οικογένεια που υπηρετεί το βόλεϊ από όλες τις θέσεις. Με τον Μανώλη Μανολάκη coach, τη σύζυγό του Μαρία Καλουδιώτη πρόεδρο και την κόρη Νίκη Μανολάκη να τους κρατάει πιστούς για να μην κάνουν blockout. Όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και σε αυτό την τιμητική του έχει και το beach volley. Άλλωστε στην Κρήτη έχουμε από Μάρτη καλοκαίρι. Ανάλογη είναι και η συνέχεια στους δεσμούς που έχουν μεταξύ τους οι καλεσμένοι μας, με μια μπάλα του βόλεϊ να περνάει από γενιά σε γενιά, με την επισήμανση ότι σε αυτό το μέρος θα σταθούμε ιδιαίτερα στην έλλειψη χώρων προπόνησης στο Ηράκλειο. Σχήμα οξύμορο βέβαια, κρίνοντας από τον αριθμό των κλειστών γυμναστηρίων στην πόλη του Ηρακλείου και τη Νέα Αλικαρνασσό. Επίλογος με τον Νικήτα Νικητάκη. Τα κριτικόπουλα που βάζουν το εθνόσημο και μια είδηση για μια μεγάλη διοργάνωση που έρχεται. Από μικρός μου άρεσαν δύο πράγματα, ο στίβος και το βόλεϊ. Σε αυτό έπαιξαν ρόλο κάποιοι άνθρωποι που έτυχαν στον δρόμο μου, ο Μπάμπης Ανδρουλακάκης από το Καβετανάκιο, που μου όθησε στο στίβο και ο Μανώλης ο Δραμεντινός που με έδωσε και άλλη όθηση παραπέρα. Δεν θυμάμαι και καλά αν υπήρχε και βόλεϊ τότε. Παίζαμε, είχε σχολικό χαρακτήρα περισσότερο εκείνα τα χρόνια το βόλεϊ στη Ράβιο. Το βόλεϊ το αγάπησα πάρα πολύ στη σχολή. Έτυχα πάνω σε δύο πολύ μεγάλους δασκάλους, τον Νίκο Μπεριελέ, τον Γιάννη Τολάιο, που κρατάμε ακόμα επαφή. Επέδρασαν πάρα πολύ πάνω και στο χαρακτήρα και στη γνώση μου, με αποτέλεσμα μετέπειτα να συνεχίσω την καριέρα μου ως προπονητής βόλεϊ. Όταν ήρθα εδώ δεν είχε και πολλά πράγματα, μόνο έτσι γέι και όφι, αλλά έτσι σε παλιό στυλ, ας πούμε. Έπαιξε ρόλο μετά το άνοιγμα αυτού του γηπέδου εδώ, το 86, που έδωσε όθηση και δημιουργία της άθλησης, την οποία ως απόφυτος δούλεψα από τα πρώτα χρόνια, τότε με τον Μανώλη Δραμεντινό. Αρπαζόμαστε, διαπληκτιζόμαστε, έχουμε απόψεις, αντιρρήσεις. Μην ξεχνάτε ότι και εγώ είμαι γυμνάστρια, οπότε έχω και άποψη και μάλλον είμαστε και τρεις γυμναστές. Προπονητής, coach Μανολάκης, εγώ πρόεδρος και γυμνάστρια και η κόρη γυμνάστρια και παίχτρια και προπονήτρια εκ των υστέρων. Οπότε τα ζούμε όλα. Παρόλο που οι γονείς μου προσπάθησαν να με μίσουν σε διάφορα αθλήματα, μου άρεσαν, τα αγαπώ όλα,
αλλά σαν το βόλεϊ δεν έχει αυτή η χαρά να κυνηγάς την μπάλα, να έχεις τις στενές σχέσεις με τις συμπαίχτριες μέσα στο γήπεδο, διότι και έχει μια μοναδικότητα σαν άθλημα, έχει αυτή τη στιγμιαία επαφή, χτίζει πιο πολύ το δέσιμο, δεν έχει εδώ star, παίρνω την μπάλα μόνη μου, πάω, σκοράρω, δεν γίνεται αυτό. Οπότε με κέρδισε πολύ αυτό και το ότι δεν έχει βία σαν άθλημα τόση πολύ και επαφή. Έχουμε ευτυχήσει να δούμε να περνάνε από τα χέρια μας πολύ μεγάλες αθλήτριες, οι οποίες έχουν πλαισιώσει όλες τις μεγάλες κατηγορίες. Αλλά θα έλεγα ότι η δουλειά του προπονητή είναι το εύκολο μέρος. Το δύσκολο μέρος είναι το παιδαγωγικό. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που εδώ περάσανε και πολύ μεγάλες αθλήτριες και πολύ καλά κορίτσια και χαρακτήρες. Αυτό μας ικανοποιεί περισσότερο. Να πούμε για τα αγόρια καταρχάς, ο Σαριδάκης ο Μανώλης που είχε παίξει στον ΠΑΟΚ στην Εθνική, μετά αργότερα τα παιδιά που, ο Πατσιαλής ο Δημήτρης, ο Βενιανάκης λίγο, ο Σπετσίδης μετά, η ομάδα που πέρασε στην ιστορία, ας πούμε εδώ πέρα στην Α, στη Β' Εθνική τότε, δεν υπήρχε Α2, ανδρών. Όλοι αυτοί που ήρθαν από την άλλη Ελλάδα και έπαιξαν και έμειναν και παντρεύτηκαν στο Ηράκλειο και έχουν γίνει παιδιά μου πια. Εδώ, Ηρακλειωτάκια. Είμαι και για αυτούς περήφανη. Θεοδόρου, Σιάνος, τους ξέρεις, yeah. Όλους αυτούς. Και μετά στα κορίτσια. Τα κορίτσια με προεξάρχουσα μορφή τη Γενιτσαρίδη, τη Μαρία, τη Χριστοδούλου, τη Χρυσάνθη, τη Κτιστάκη, τα Αρμουτάκια. Έχει γεμίσει η Ελλάδα και κατηγορίες παιδιά και κορίτσια, παιδιά και κορίτσια, το είπα λίγο αγρινιώτικα αυτό, αγόρια και κορίτσια από την άθληση. Εγώ ξεκίνησα να ασχολούμαι με την άθληση βασικά, γιατί η άθληση είναι ο αθλητικός εκπαιδευτικός σύλλογος Ηρακλείου. Τα αρχικά του, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, δεν είναι άθληση, είναι άθληση. Λοιπόν, εκεί στην αρχή ήταν μόνο εκπαιδευτική. Με προσέγγισαν λοιπόν κάποιοι εκπαιδευτικοί παλιοί, όπως ο Καπαρουνάκης, ο Βαγγέλης και άλλοι, να συμμετάσχω στο Δέλτα Σίγμα. Τότε είχε ακόμα και μπάσκετ και στίβο η άθληση. Με αργότερα, γύρω στο 2000, τα καταργήσαμε αυτά τα τμήματα, γιατί θεωρούσαμε ότι δεν μπορούμε να τα στηρίξουμε, ήμασταν λίγοι άνθρωποι. Άνοιξε το 99 ο νόμος υποχρεωτικά το κλειστό κλαμπ που ήταν μόνο εκπαιδευτική. Έπρεπε να μην είναι κλειστά κλαμπ οι σύλλογοι, οπότε άνοιξε και σε άλλο κόσμο να είναι στο Δέλτα Σίγμα. Κρατάμε όμως ακόμα τη φιλοσοφία αυτού του συλλόγου, το εκπαιδευτικό. Τι μας ενδιαφέρει περισσότερο, να είναι ένας σύλλογος ο οποίος πάνω απ' όλα έχει στόχο τον άνθρωπο, τον αθλητή και σχάτως τις αθλήτριες, γιατί το περιορίσαμε μόνο στα κορίτσια. Το πιο σημαντικό, να κατεβάσω αρκετά το εγώ μου. Κάθε άνθρωπος, κάθε παιδί έχει ένα πολύ υψηλό εγώ και συνήθως οι γονείς παιδιών που δεν έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό, αντί να προσπαθήσουν να τους διδάξουν λίγο την ομοψυχία, ανεβάζουν ακόμα περισσότερο το εγώ, θέλοντας ο κάθε γονιός το παιδί του να πρωταγωνιστεί και μόνο. Εγώ έμαθα και να περιμένω και να υπομένω και να ακούω, να παλεύω και όταν έρθει η ώρα να αρπάζω τις ευκαιρίες. Αυτό μου μετέδωσαν σαν μικρή αθλήτρια. Να αρπάζω την ευκαιρία που μου δίνεται από τον προπονητή μου, ακόμα και αν έχει χρειαστεί να περιμένω πολύ καιρό για αυτή. Η νίκη μας ήταν ένα παιδί που μας έσπρωξε να μείνουμε. Γιατί μπορεί να ασχοληθήκαμε λίγο, ο Μανολάκης βασικά από τότε που ιδρύθηκε η άθληση, από το 85, ως προπονητής, εγώ αργότερα το 94 ως μέλος του ΔΣ και μετά πρόεδρος. Η κόρη ήταν αυτή η οποία γύρισε κάμπος αθλήματα, έμεινε στο βόλεϊ και μας εκβιαστικά μας είπε ότι εδώ μου αρέσει τέλος πάντων και μείναμε και για το παιδί τότε. Τώρα βέβαια δεν είμαστε για το παιδί, εξακολουθούμε να είμαστε για την ιδέα. Ο αθλητισμός είναι δρόμος, ειδικά το βολή, είναι ένα άθλημα κάπως διαφορετικό, όχι επειδή το κάνουμε εμείς, αλλά
επειδή διαμορφώνει χαρακτήρες τελείως διαφορετικούς. Μου έκανε εντύπωση στη σχολή, όλοι οι φίλοι, οι φοιτητές που είχα, που παίζαν βόλεϊ, ο Δημητριάδης, ο Καζάτζης, ο Τζιανταφυλλίδης, όλα αυτά τα παιδιά, ήταν όλοι cool και ήρεμοι χαρακτήρες. Αυτό ήταν το πρώτο ερέθιμα που είχα. Μετά στην πορεία είδα ότι επιδρά το βόλεϊ πάνω στο χαρακτήρα και δημιουργεί πιο πειθαρχημένους και πιο όριμους και πράγους χαρακτήρες. Είναι πολύ παιδαγωγικό άθλημα. Το μισό Ηράκλειο έχει περάσει από το βόλεϊ, αλλά να πούμε ότι το βόλεϊ είναι ο τελευταίος τροχός της άμαξας από τα προβεβλημένα αθλήματα, γιατί δεν θεωρείται μη προβεβλημένο, είναι κάτι μεσαίο. Είναι όμως κάτω-κάτω στα επίπεδα αναγνωρισιμότητας από τον μέσο Ηρακλειώτη. Η μαμά Ηρακλειώτησα έχει κάποιες ιδιοτροπίες, θέλει το γήπεδο να είναι δίπλα στο σπίτι της. Οπότε δεν αφήνει το παιδί να πάει σε ένα κλειστό παρακάτω. Δηλαδή, ας πούμε, της λες ότι έχουμε προπόνηση στο τέταρτο ή στα Δελινάκη, μένουν τις μεσαμπελιές και δεν το φέρνει. Στην Αθήνα ολόκληρη μετακινούνται γειτονιές ολόκληρες οι γονείς για να πάνε τα παιδιά τους να προπονηθούν σε κλειστό γυμναστήριο. Επίσης, στο Ηράκλειο δεν υπάρχουν κλειστά γυμναστήρια, τα οποία να σου προσφέρουν την άνεση που έχει το Λίντο. Ούτε στα ωράκια είναι η πρόσβαση πολύ καλή και άνετη, ούτε στις πατέλες είναι πολύ καλή και άνετη, και εδώ έχει θέματα ο Δήμος, γιατί ξέρετε ότι έχω διατελέσει και στο Δήμο και ξέρω εκ των έσω τα προβλήματα, ούτε στο Πανεπιστήμιο, ούτε στα ΤΕΙ. Στη Νέα Δημοτική Αρχή. Στα ΛΜΕΠΑ. Ό,τι και να βάλετε, πρέπει να αλλάξει λίγο η νοοτροπία και να έχει ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό στα κατάλληλα πόστα. Αναμένομεν. Ποιος ήταν πιο αυστηρός κριτής, ο μπαμπάς ή η μαμά? Μάλλον ο μπαμπάς, σαν προπονητής, γιατί ήταν και ο ρόλος του. Η μητέρα μου προσπαθούσε να είναι έτσι πολύ υποστηρικτική και λίγο μητέρα, λίγο πρόεδρος. Υπήρχε γενικώς μια σύγχυση των ρόλων. Προσπαθούσαμε όλο αυτό να το κρατήσουμε εκτός γηπέδου, όχι πάντα με επιτυχία, αλλά ναι, σίγουρα στο σπίτι υπήρχε τη μια στιγμή ο προπονητής και αθλήτρια, την άλλη στιγμή μπαμπάς και κόρη, η μαμά και κόρη ήταν. Οι γονείς μεταξύ τους, πρόεδρος, όχι. Έχει το γούστο του όλο αυτό. Για μένα το beach volley είναι ένα τελείως διαφορετικό άθλημα από το volley. Δεν θα το χαρακτήριζα ομαδικό, παρόλο που έχει δύο παίκτες, θα το χαρακτήριζα ατομικό. Πρέπει να κοντρολάρεις πάρα πολύ τα συναισθήματά σου, γιατί εξαρτάται μόνο από σένα. Σε κάθε φάση σίγουρα θα έχεις επαφή με την μπάλα, δηλαδή το πιθανότερο είναι να έχεις επαφή με την μπάλα. Πρέπει να είσαι 10 φορές πιο έτοιμος, 10 φορές πιο συγκεντρωμένος, να συγχρονιστείς με το συμπαίχτη σου, ίσως κάποιες φορές σε πολύ πιο γρήγορους χρόνους. Αλλά θεωρώ ότι και εκεί το πάθος, και εκεί η όρεξη, και εκεί ο έντονος χαρακτήρας βοηθάει. Βέβαια δεν είναι και όλοι οι παίχτες έτσι. Είναι στο χαρακτήρα του καθενός και πώς καταφέρνει ο καθένας να το διαχειριστεί, με ποιες εκρήξεις χαρακτήρα ή πώς κάποιος κρατάει τον εαυτό του καλύτερα για να είναι πιο ψύχραιμος, πιο συγκεντρωμένος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι, νομίζω, παικτών. Εγώ είμαι από αυτούς που είμαι πιο έντονη. Η μεγαλύτερη διάκριση ήταν στο beach volley με την Αθηνάτη Γεωργοπούλου, που είχαμε βγει πρώτες σε Πανελλήνιο στη Νίο και στη Θεσσαλονίκη μετά από 1-2 εβδομάδες, νομίζω. Εκεί ήταν τα πιο έντονα συναισθήματα. Είχαμε κάνει πολλή προπόνηση, είχαμε προσπαθήσει πάρα πολύ και το θέλαμε πάρα πολύ. Είχαμε ξεκινήσει από το μηδέν, μια ομάδα νεοσύστατη τότε.
Και ήταν φοβερή συγκίνηση, φοβερή συγκίνηση. Θυμάμαι όταν τελείωναν οι αγώνες και οι δύο τελικοί, τρέμαμε, φωνάζαμε, το νιώθα στην καρδιά μου. Και αυτό το συναίσθημα, αυτά τα συναισθήματα γενικά που χαρίζει ο αθλητισμός όταν υπάρχουν και διακρίσεις, είναι μαγικά και συνοδεύουν τον άνθρωπο για όλη του τη ζωή. Ένας αθλητής που έχει διακρίσεις, ακόμα και να μην έχει διακρίσεις βασικά, τα συναισθήματα που λαμβάνει από τον αθλητισμό νομίζω το συνοδεύουν για όλη του τη ζωή και τα κρατάει παρακαταθήκη. Η Ροδάνθη είναι λίγο, μου μοιάζει λίγο στο χαρακτήρα αρκετά. Δηλαδή παίζει με πολύ πάθος. Παίζει με πολύ πάθος, δεν σηκώνει τίποτα. Δηλαδή αν της κάνεις μια παρατήρηση εύλογη εγώ, αν της κάνει ο προπονητής, ο Προύφας δεν λέει τίποτα. Αν της κάνω εγώ, μου λέει τι δουλειά είσαι εσύ, μου λέει. Τι δουλειά, τι ξέρεις, μια φορά μου είπε τι ξέρεις εσύ. Λέω δεν ξέρω αγάπη μου τίποτα, τι να σου πω. Πάντα με τον πατέρα σου έχεις μια οικειότητα παραπάνω στο να πεις και μια κουβέντα πάνω στην ένταση. Πέρα από τα τεχνικά ζητήματα που δεν μου τα λέει, δεν μου τα έλεγε μόνο όταν ήμουν μικρή, αλλά είναι κάτι το οποίο υπάρχει συζήτηση καθημερινά στο σπίτι, μετά από κάθε αγώνα. Υπάρχουν πράγματα που συζητάμε και εννοείται τον εμπιστεύομαι με τα μάτια κλειστά σε αυτά που θα μου πει. Πιο πολύ συζητάμε και για το πώς πρέπει να φέρομαι μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, νιώθω ότι μου λέει να βγάζω αυτό που νιώθω, να βγάζω το πάθος, γιατί νομίζω με βοηθάει. Μερικές φορές όταν παίζω μέσα στον αγώνα, νιώθω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα. Ξέρω ότι δεν είμαι η καλύτερη παίχτρια, έχω κάποια καλά, κάποια κακά όπως όλοι, αλλά νιώθω από το πάθος μου και από την όρεξή μου ότι μπορώ να κάνω τα πάντα εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που μου το έχει πάρει ο πατέρας μου και νομίζω είναι και γονιδιακό. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι αυτά που μου λέει ότι έχει πάθος, βγάζει όρεξη, είναι αυτά που με παρακινούν και όντως είμαι έντονη μέσα στο γήπεδο, αλλά είναι και το γονίδιο. Πρέπει να υπάρχει κάπως το DNA για να σου βγει όλο αυτό. Ξεκίνησα με το βόλεϊ. Εγώ υπήρξα αθλήτρια στα μαθητικά μου χρόνια, οπότε φυσικό θα ήταν τα παιδιά μου να τα οθήσω προς τον αθλητισμό. Η πρώτη μου επαφή λοιπόν ήταν στην πισίνα με τα αγόρια μου. Και δεδομένου ότι ήμουν εκεί πάντα στις προπονήσεις τους, κάποια στιγμή όταν μεταπήδησαν στο πόλο, άρχισα να βοηθάω τον έφορο του πόλου εκεί, λόγω της δουλειάς μου που μπορούσα να βοηθήσω σε κάποια θέματα μετακινήσεων. Και γενικώς ήμουν πάντα εκεί παρούσα με τα παιδιά μου. Δεν θα ξεχάσω να σας πω μια φορά, τυχαία βρέθηκε στην πισίνα η διευθύντρια του δημοτικού που πήγαιναν τα αγόρια μου και κάποιος ανέφερε το όνομα του γιού μου Γεωργόπουλος και ήμουν πίσω της εγώ και την ακούω και λέει «Είναι εδώ ο Γεωργόπουλος, κάπου εδώ είναι και η μητέρα του». Έτσι ήταν. Βασικά ο λόγος που το έκανα ήταν γιατί ήθελα να βλέπω τα παιδιά μου σε στιγμές τους όσο είναι κοντά μου, γιατί μετά πάνε. Ξεκίνησα λοιπόν με την πισίνα, με την Κολύμβηση και μετά με το πόλο. Στην πορεία ήρθε και η κόρη μου, η οποία κόρη μου ξεκίνησε και αυτή η πισίνα, συγχρονισμένη. Αλλά θα σας πω κάτι, για καλή της τύχη, ο γυμναστής της στο δημοτικό, ο κύριος Μάνθος Μελίδης, το λέω γιατί αξίζει πραγματικά, περνούσα τα παιδιά από όλα τα αθλήματα. Μου λέει μια μέρα ότι εντάξει, πολύ καλά κολυμπάει η Αθηνά, αλλά δεν είναι το άθλημά της. Τη βλέπω και της αρέσει πολύ το βόλεϊ. Αν θέλεις, δοκίμασέ του. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Ξεκίνησε λοιπόν η Αθηνά το βόλεϊ στη ΓΕΗ.
πρώτης προπονήτρια ήταν η Ιβάνα. Έδειχνε ότι το ήθελε. Έδειχνε, μου είχε πει ο γυμναστής ότι δεν φοβάται να πάει στην μπάλα, ότι βλέπει την μπάλα. Και έδειξε πραγματικά ότι της άρεσε. Με αποτέλεσμα να φτάσει η Αθηνά, ξεκίνησε Τετάρτη Δημοτικού, το καλοκαίρι πριν την Τετάρτη Δημοτικού, και στην Έκτη Δημοτικού έπαιζε σε όλες τις κατηγορίες. Γυναικών, νεανίδων, κορασίδων, παγκορασίδων, μίνι, ό,τι θέλετε, όλα. Αυτή είναι η εξέλιξη. Εγώ ήμουνα πάντα δίπλα. Ο λόγος που είπα πριν, όχι γιατί ήθελα να έχω στιγμές από τα παιδιά μου. Έτσι, και επειδή μ' αρέσει, να σας πω την αλήθεια, και εγώ νιώθω ζωντανή. Ξέρετε, ήμουν 9 και γέρασα. Μπήκα πότε, στον αθλητισμό το 93 με τα παιδιά μου και έχουμε τώρα 23, 30 χρόνια. 30 χρόνια, τώρα το συνειδητοποιώ κι εγώ. Δεν ξέρω αν τα σωματεία μπορούν από μόνα τους να κάνουν κάτι. Πέρα από το να πιέσουμε τις αρχές να δημιουργήσουν καινούριους χώρους άθλησης και προπόνησης, γιατί αυτό μας λείπει στην ουσία. Δεν μας λείπουν τα γήπεδα να κάνουμε αγώνες, μας λείπουν τα γήπεδα να προπονηθούν τα παιδιά, και τα παιδιά που δουλεύουν τώρα πάνω στον αθλητισμό σε όλα τα αθλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν χωράνε, πουθενά δεν χωράνε. Το βλέπω και από το ΒΑΚ, το βλέπω και από εδώ, το είχα ζήσει και από τις πατέλες. Προσπαθήστε να βρείτε ώρα κάπου να κάνετε προπόνηση, δεν υπάρχει πουθενά. Άρα χρειαζόμαστε χώρους. Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα των σωματείων, της πολιτείας, του Δήμου. Κάποιοι πρέπει να είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Έχω εισπράξει τόσο πολύ αγάπη από όλα τα τμήματα που έχω πάει, από όλα τα παιδιά. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Σε κάθε ευκαιρία μου δείχνουν τίποτα, την πληρωμή μου, αυτή είναι η πληρωμή μου, τίποτα άλλο. Γιατί, να σας το πω, ότι όλα αυτά τα χρόνια φιλοκερδώς ασχολούμαι με αυτό. Ξαναλέω, επειδή μ' αρέσει, επειδή το θέλω, αλλά στο θέμα της πειθαρχίας ξεκινάει από τον προπονητή, να ξέρετε. Ο προπονητής είναι αυτός που μπορεί να βάλει πειθαρχία σε ένα τμήμα και δόξα τω Θεώ, ο δικός μας προπονητής μια χαρά τα καταφέρνει σε αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, βλέπω την εκτίμηση προς το πρόσωπό μου από όλα τα άτομα που συνεργάζομαι. Ακόμα και από εσάς. Σχεδόν 10-11 χρονών ξεκίνησα το βόλεϊ. Από το δημοτικό υπήρχε τότε ένα πρόγραμμα στα σχολεία που μάζευαν ταλέντα για που ήταν παιδιά που μπορούσαν να αποδώσουν στον αθλητισμό και κάναμε διάφορα αθλήματα και τότε ο τότε γυμναστής μου είπε να πάω να δοκιμάσω στο βόλεϊ. Πήγα, η αλήθεια είναι ότι το ερωτεύτηκα το άθλημα από την πρώτη στιγμή και να είμαστε τώρα εδώ μετά από μια μεγάλη πορεία και είμαι πολύ ευτυχής για όλα αυτά που έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Αγωνίστηκα στην Α1 στην Αθήνα 5 χρόνια. Είχα βάλει ορόσημο τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μετά ήθελα να γυρίσω στην πατρίδα μου, την Κρήτη, και να κάνω οικογένεια. Η συγκυρία ήταν αυτή. Η ομάδα τότε ήταν στην Α2. Πήρα μεταγραφή στο Ρέθυμνο και ανεβήκαμε κατηγορία στην Α1 και κάναμε μια πάρα πολύ αξιόλογη πορεία στην Α1. Μπήκαμε τετράδα το 2012, βγήκαμε Ευρώπη και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει μέχρι τώρα το γυναικείο βόλεϊ στην Κρήτη. Το όνειρό μου ήταν να συμμετέχω στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το κατάφερα, ήμουνα η 13η αθλήτρια, τότε ήταν οι 12 αθλήτριες που πηγαίνανε στους αγώνες, όχι 14. Ήμουν η 13η, ήμουνα από τις πιο μικρές, όμως έζησα όλη την πορεία της Εθνικής Ομάδας στα 4 χρόνια της προετοιμασίας και ήταν πραγματικά ένα όνειρο. Έχω να θυμάμαι υπέροχες στιγμές, πολλά ταξίδια, πολλούς αγώνες, πανευρωπαϊκά, προκρίσεις παγκοσμίου, μεσογειακούς αγώνες που είναι σαν μια μικρή Ολυμπιάδα.
είναι η ζωή μου όλη, ήταν τότε η εθνική ομάδα. Προσώπησα την Ελλάδα και στο beach volley με συμπαίκτρια την Κωνσταντίνα Τζιτζοπούλου. Πήγαμε στους Μεσογειακούς Αγώνες, πήραμε χρυσό μετάλλιο στα τελικά του Βαλκανικού Πρωταθλήματος το 2015 και ήταν και η μοναδική στιγμή που έχω δακρύσει στο βόλεϊ. Δεν έχω στεναχωρηθεί, δεν έχω κλάψει ποτέ για ήττα ή για κάποια αποτυχία της ομάδας μου. Έχω κλάψει μία φορά μόνο για επιτυχία που ήταν το χρυσό μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες. Όνειρο της ζωής μου ήταν να αγωνιστώ μαζί με την κόρη μου και τα καταφέραμε. 2 χρόνια παίξαμε μαζί στη γυναικεία ομάδα του Πήγασου. Πέρυσι βγήκαμε και δεύτερη στην Κρήτη, πήραμε μετάλλιο μαζί. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και τώρα θα ακολουθήσω μόνο τον δρόμο της προπονητικής. Ήρθε η ώρα γι' αυτό. Μία πολύ σπουδαία στιγμή για μένα ήταν η συμμετοχή μου, αν και μικρή σε ηλικία, επαναλαμβάνω, στα τελικά του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2001 στη Βουλγαρία, που είχε να πάει η χώρα μας πάρα πολλά χρόνια. Μία άλλη στιγμή ήταν σπουδαία διοργάνωση το 2001 στην Τινησία, οι Μεσογειακοί Αγώνες. Είναι σαν μια μικρή Ολυμπιάδα και είναι μια εμπειρία που θα μου μείνει αξέχαστη. Όσον αφορά το beach volley, η συμμετοχή μου σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο τουρνουά, σε πανευρωπαϊκό πάλι στη Βουλγαρία, στη Βάρνα, που είχα πάει με συμπαίκτρια την Αθηνά, τη Δηλαβέρη, και αμέσως μετά πήγαμε και στο παγκόσμιο, που συναντήσαμε τα μεγαλύτερα ονόματα του beach volley, στο Άλαντ της Βόρειο Πόλο. ναι, τρομερή εμπειρία, στη Φιλανδία, βόρεια της Φιλανδίας, σε ένα νησί. Είναι εμπειρίες που μένουν αξέχαστες. Πριν 10 χρόνια, το 2014, ο κύριος Σπύρος Αραμπατζής, ο πρωταθλητής Ελλάδος στη δισκοβολία, που είχε δημιουργήσει το Σωματείο Πήγασος, μου εμπιστεύτηκε να δημιουργήσω το τμήμα του βόλεϊ. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, από το μηδέν, και σιγά σιγά έχουμε καταφέρει να έχουμε μία πάρα πολύ μεγάλη ακαδημία, να έχουμε 6 αγωνιστικά τμήματα κάθε χρόνο. Έχουμε πάρει ήδη 2 πρωταθλήματα, ένα πρωτάθλημα Παγκορασίδων πρόπερση και πέρυσι το πρωτάθλημα των Κορασίδων. Έχουμε φτάσει σε τελικούς στο πρωτάθλημα γυναικών. Δόξα τω Θεώ πάνε όλα καλά. Δουλεύουμε, έχουμε στείλει αρκετά παιδιά στις εθνικές ομάδες όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε επιτυχίες και στο beach volley. Πέρυσι πήραν το Παγκρίτιο πρωτάθλημα και ανέβηκαν στο Πανελλήνιο η κόρη μου και η κόρη του Σπύρου, η Αραμπατζή, με την Κατερίνα τη Μαρκάκη, την κόρη μου. Δουλεύουμε και αποδίδει αυτό. Για μένα το βόλεϊ είναι ένας τρόπος να περάσεις πολύ ωραία τον ελεύθερο χρόνο σου, συνδυάζοντας το με άλλα πράγματα. Ξεαγχώνει, είναι εκτονωτικό, είναι ωραίο, είναι ένα ομαδικό άθλημα το οποίο φέρνει κοντά τα παιδιά με διαφορετικούς χαρακτήρες και προσπαθούμε να βάλουμε το εγώ κάτω από το εμείς. Νομίζω ότι προσφέρει πάρα πολλά σε ένα παιδί που θα αποφασίσει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Εγώ κάνω τώρα 8 περίπου χρόνια βόλεϊ. Ναι, ο μπαμπάς ήταν αυτός που στην αρχή μου είχε πει να ασχοληθώ με το άθλημα. Έχω κάνει και άλλα αθλήματα πιο πριν. Στο βόλεϊ ήμουνα πιο αθλητικός, κινητικός, οπότε ήσουν να είχα καλύτερες επιδόσεις. Έπαιξα αρκετά χρόνια. Ιδιαίτερες στιγμές ήταν η στιγμή. Την έχω στην καρδιά μου η στιγμή του πρωταθλήματος με το σχολικό πρωτάθλημα. Ήταν πολύ ιδιαίτερο για μας τα παιδιά ένα σχολικό πρωτάθλημα στο Ηράκλειο. Ήταν ιδιαίτερη στιγμή. Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η ενασχόληση όταν ήμασταν στο Πανεπιστήμιο με την Πανεπιστημιάδα. Ήταν ένα πολύ οργανωμένο πρωτάθλημα το οποίο ήταν για μας τα παιδιά που παίζαμε κυρίως τοπικό πρωτάθλημα
ήταν κάτι διαφορετικό. Να βλέπεις και αθλητές αναγνωρισμένης αξίας, να τους έχεις αντίπαλους, να τους γνωρίζεις από κοντά κτλ. Και πολύ ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου έχουν, καλά όλα τα πρωταθλήματα, παιδικά, εφηβικά, τότε που είχαμε κατακτήσει με την ομάδα, γιατί αυτό μας έδαινε πολύ, πάρα πολύ με τα παιδιά, όχι μόνο με τα παιδιά της ομάδας, αλλά και τα παιδιά των αντίπαλων ομάδων. Ήμασταν φίλοι, δεν είχαμε ποτέ κάτι να χωρίσουμε. Αργότερα ο εργασιακός αθλητισμός μας έφερε κοντά παλιούς αθλητές που είτε παίζαμε αντίπαλοι είτε παίζαμε συμπαίκτες, ξανά βρεθήκαμε στα γήπεδα. Ήταν πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά να θυμηθούμε. Σε κάθε ξεχωριστή κατηγορία υπάρχουν πάρα πολλές αναμνήσεις. Ήταν και η κόρη μου στην ομάδα, τώρα είναι ο γιος μου στην ομάδα. Παίζουν τα παιδιά, περνάνε τον ελεύθερο τους χρόνο. Είναι, ναι, είναι και παμπέδας και προφανώς και σε όλες τις μεγαλύτερες κατηγορίες συμμετέχει. Όσο μπορεί, όποτε τον χρειάζεται ο προπονητής, θεωρώ ότι το σημαντικό είναι ότι έχουν τα παιδιά μια εναλλακτική λύση όταν θέλουν να εκτονωθούν, όταν θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό, που προφανώς να τους γεμίζει χαρά, αλλά και εφετέρου να τους διώχνει και λίγο τις υπόλοιπες έννοιες, έστω και των μαθημάτων ή των πρόσχερων δυσκολιών, να έχουν μια εναλλακτική ώστε τα παιδιά να ασχοληθούν πολύ ωραία στον ελεύθερο χρόνο τους. Να ξεφύγουν και λίγο από τα κινητά. Κάποιους τρόπους για να παίζω ίσως καλύτερα ή το πώς να βλέπω το άθλημα πιο πολύ και να μην είμαι ο χαρακτήρας μέσα στο άθλημα και στους αγώνες. Πιο πολύ γενικά πράγματα ή και στη θέση, επειδή παίζαμε στην ίδια θέση όταν ήταν ο πατέρας μου και παίζω και εγώ τώρα. Κάποιες δεξιότητες που ίσως θα έπρεπε να αναπτύξω πιο πολύ για να είμαι καλύτερος στην συγκεκριμένη θέση. Εγώ όταν ξεκίνησα ήταν το μετέχνιο που ξεφύγαμε από τα ανοιχτά γήπεδα. Πρόλαβα και ανοιχτά γήπεδα, αλλά όχι στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο παλιά θυμάμαι όταν πρωτοξεκίνησα ότι υπήρχε ένα ανοιχτό γήπεδο που ήταν του Όφη, που ήταν λίγο κάτω στην Ιδωμενέως, πάνω από το πάρκο τώρα που είναι το Φίξ. Το οποίο όμως εκείνη την εποχή απαλωτριώθηκε και δεν... από τότε αρχίσαν τα κλειστά, ήταν το Λίντο, είχε γίνει τότε, οπότε μεταφέρθηκαν οι βασικοί αγώνες εκεί, όσον αφορά το Ηράκλειο, και το τέταρτο γυμνάσιο Ηρακλείου, που είναι ακόμα το κλειστό του μέσα στο σχολείο, εκεί γίνονταν οι αγώνες, σε αυτά τα δύο γήπεδα. Είναι μια προσπάθεια που κάνει η Ομοσπονδία εδώ και πάρα πολύ καιρό, με τη βοήθεια του κυρίου Ντόζη, σαν τεχνικός υπεύθυνος της Ομοσπονδίας, στις μικρές ηλικίες, περισσότερο που έχουμε δώσει βάρος και για τα αγόρια και για τα κορίτσια, η οποία γίνεται σε όλη την Ελλάδα με ένα κοινό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη είναι στην πολύ ευχάριστη θέση. Τα τελευταία, από το 2017-18 και μετά, να έχουμε μπει σε μια διαδικασία ώστε να τροφοδοτούμε παιδιά όλες τις μικρές εθνικές, για να σου δώσω το πούμε πιο απλά να το καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή τις ηλικίες των κορασίδων, των παιδών, των εφήβων ή των μπαγκορασίδων αντίστοιχα για τα κορίτσια. Έχουμε από όλη την Κρήτη κορίτσια και αγόρια που συμμετέχουν σε αυτές τις αναπτυξιακές ηλικίες. Πρόσφατα τώρα τα Χριστούγεννα στείλαμε στα αγόρια τον Κώστα, τον Γιώργο τον Βουτσά από την ομάδα του ΟΠΕΡ στην ηλικία των εφήβων. Δύο κορίτσια, μάλλον να το πάρουμε ηλικιακά, το Παρασκευόπουλο το Μανώλη στην Πέδων, την αντίστοιχη από το Αρκάδι, την ομάδα την άλλη του Εθήμνου. Στα κορίτσια στείλαμε την Μπρινιωτάκη, την Εύη και την Πιτσούλη, στη ηλικία των 2007-2008, που θέλω να σου δώσω και μια είδηση ότι πήραμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων
στη χώρα μας και θα γίνει ο όμιλός μας εδώ, που αποτελείται από 8 ομάδες, εκ των οποίων η μία θα είναι η Ελλάδα, και θα έχουμε την πολυτέλεια να το δούμε και εδώ στο Λίντο. Και κλείνουμε με τις παγκορασίδες και τους αντίστοιχους παπέδες, οι οποίοι στείλαμε 3 κορίτσια, 2 κορίτσια από το Ηράκλειο, την Παπαδάκη, την Κωνσταντίνα, την Κιτάκη, την Αγγελική, και από τα Χανιά, από την ομάδα του Σουφ Πουχού, την Μπουρμπάκη, την Εμμανουέλα, και στα αγόρια, πάλι στην αντίστοιχη ηλικία, τον Παπέδο, K16 όπως λέγεται, τον Νικοκυράκη τον Άγγελο και το Γονιωτάκη τον Γιάννη. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια πλήρη γκάμα παιδιών σε όλες τις αναπτυξιακές ηλικίες. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη αθλητικών χώρων για το άθλημά μας, διότι στην ουσία δύο είναι τα γήπεδα που στεγάζουμε τους αγώνες. Το Λίντο, που είναι της Γενικής Γραμματείας, και του Όφη, το Βαρνογιάννη. Δεν έχουμε άλλο χώρο στο να γίνονται επίσημοι αγώνες. Οι στόχοι είναι να βοηθήσουμε όσο περισσότερα παιδιά μπορούμε στο να πλαισιώσουν τις εθνικές ομάδες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και να δημιουργήσουμε και συνθήκες τέτοιες ώστε να μπουν και καινούργια παιδιά από κάτω. Γιατί οι πόρτες της εθνικής είναι πάντα ανοιχτές. Δεν έχουν στεγανά ότι τελείωσαν οι επιλογές. Είναι υπό παρακολούθηση όλα τα παιδιά και οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή υπάρχει η βελτίωσή του, είτε σε τεχνικά χαρακτηριστικά ή σε σωματότυπο, να μπει. Στο Καπετανάκιο ξεκινήσαμε σιγά σιγά τα πρώτα μας βήματα από το γυμνάσιο, μαζί με μια πολύ καλή φουρνιά παιδιών και αθλητών, τον Κοπιδάκη τον Γιάννη, με τον Λέκα τον Αλέξη, με πολύ τον Γρίλο τον Λεωνίδα, τον Μπρασανάκη τον Μανώλη, πολλά παιδιά που ακόμα ασχολούνται με το χώρο, είναι μέσα στο χώρο κάποιοι από αυτούς. Μετά παίξαμε στη ΓΕΗ μέχρι το 87, φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, Γυμναστική Ακαδημία, μεταγραφές σε δύο ομάδες εκεί τοπικές, στον Ιουνικό Διαβατών και στη ΑΣΥΓΜΑ Πέρα, μια μικρασιατική ομάδα. Και γυρίζοντας εδώ από το 1996 και μετά, προπονητής στον Όφη, στη ΓΕΗ, στην Ιεράπετρα, με το σχολείο σαν αναπληρωτής εκεί, και ξανά εδώ από το 1996 μέχρι σήμερα είμαι ενεργός. Δεν έχω σταματήσει ούτε μία χρονιά. Έχω πολλά παραδείγματα να σας πω για γονείς που έχουν φέρει τα παιδιά τους στο συγκεκριμένο άθλημα, το οποίο ήταν παλιοί αθλητές και τώρα μπήκαν στον χώρο. Πάρα πολλά. Και φίλους και συνεργάτες και κουμπάρους, μπορώ να σου πω, που έχουν τα παιδιά τους έτσι. Εμένα ο μικρός μου είναι 8 χρονών, ξεκίνησε φέτος το βόλεϊ στην τρίτη δημοτικού. Είναι πολύ νωρίς για αγόρι για να ξεκινήσει αυτή τη φάση. Να σας πω την αλήθεια, δεν τον πίεσα να ξεκινήσει το βόλεϊ από τώρα για να μην το βαρεθεί. Ήθελα να κάνει την κολύμβησή του, να κάνει το στίβο, να κάνει χορούς, να κάνει άλλα αθλήματα και μετά να μπει σε αυτό το χώρο. Αλλά ερχόμενο συνέχεια στο γήπεδο, ερχόμενο στις προπονήσεις, παίζοντας με τα παιδιά της ομάδας που έχω, όλα αυτά, μπήκε σε μια διαδικασία και φέτος ξεκίνησε. Ενθουσιασμένος είναι, μακάρι να τον κρατήσει, δεν τον πιέζω. Και αν όλα πάνε καλά, να τον δω κάποια στιγμή αθλητή σε μια μεγάλη ομάδα. Αυτό τίποτα. Αυτό ήταν ο στόχος μου.